Και βέβαια υπάρχει ανάγκη μετάλλαξης των εργασιακών σχέσεων στον τουρισμό. Ουσιαστικά υπάρχει ανάγκη δημιουργίας εργασιακών σχέσεων στον τουρισμό. Έχουμε χαράξει τη στρατηγική που θέλουμε ο τουρισμός να αποτελεί τη βασική βιομηχανία στη χώρα μας, να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στον τουρισμό. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε επαγγελματικά στελέχη που μπορούν να ξεκινήσουν και να εξελίξουν την καριέρα τους στον κλάδο αυτό. Γνωρίζουμε από άλλους κλάδους ότι υπάρχουν άριστες πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν επιτυχώς και στον κλάδο του τουρισμού. Υποκατάλληλες προϋποθέσεις. Η Καλαμάτα έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πόλο έλξης τουριστών. Για λόγους ιστορικούς, για λόγους γεωγραφίας, για λόγους πολιτισμικούς, η θάλασσα, ο ήλιος. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να την κάνουν έναν άριστο τουριστικό προορισμό. Ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει στο βαθμό που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυναμική της. Καινοτομία είναι η σωστή διαχείριση της πρώτης ύλης. Καινοτομία είναι ο πειραματισμός, καινοτομία είναι η αναζήτηση, καινοτομία είναι η διαφορετική συσκευασία, καινοτομία είναι η διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις των ανθρώπων. Καινοτομία είναι αυτό που έχω να το κάνω διαφορετικά. Αυτό είναι μετάλλαξη. Και πιστεύω ότι η γαστρονομία, και ειδικά σε ένα χώρο όπως είναι η Μεσσηνία και η Καλαμάτα, που είναι ένας ευλογημένος τόπος, μπορεί να δώσει μία όθηση στο κομμάτι του τουρισμού. Μετάλλαξη στη γαστρονομία σημαίνει αναζήτηση της σωστής πρώτης ύλης. Μετάλλαξη στη γαστρονομία σημαίνει διαχείριση της πρώτης ύλης. Σημαίνει σωστή συσκευασία, σημαίνει σωστή προώθηση. Σημαίνει χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην προώθηση μετά. Η Καλαμάτα και γενικότερα η περιοχή της Μεσσηνίας είναι ένας ευλογημένος τόπος και διαθέτει εξαιρετικές πρώτες ύλες. Θεωρώ ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη μετάλλαξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της γαστρονομίας της. Η Καλαμάτα είναι ένας από τους αγαπημένους μου τόπους, γιατί διαθέτει μια ποικιλία και μια πολύ καλή ποιότητα πρώτων υλών. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι το ελαιόλαδό της. Αυτό που στην πραγματικότητα όχι με στενοχωρεί, αλλά με κάνει να αναρωτιέμαι. Είναι ένα παράδειγμα που έχω από την Ιταλία, όπου σε κάποια εστιατόρια, καλά εστιατόρια στην Ιταλία, μαζί με τη λίστα κρασιών σου φέρνουν και λίστα ελαιολάδου για να διαλέξεις το ελαιόλαδο που ταιριάζει με το φαγητό σου. Καμιά φορά κάθομαι μόνος μου και αναρωτιέμαι τι ώρα θα ήταν να γινόταν το ίδιο και στην Καλαμάτα. Δηλαδή να μπορεί να έρθει ο Κινέζος, ο Ιάπωνας, ο Ρώσος, ο Αμερικάνος να φάει σε ένα εστιατόριο και να έχει να επιλέξει ανάμεσα από διαφορετικές ποικιλίες και να υπάρχουν και άνθρωποι που θα τον καθοδηγήσουν και θα τον μάθουν την ποιότητα του μεσσηνιακού ελαιόλαδου. Αυτό είναι από τα όνειρά μου. Έχει τύχει να κάνουμε events που να μην έχουμε καλέσει κανέναν. Και μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα events που έχουμε κάνει και έχουμε προβάλει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ποια είναι τα συστατικά αυτά για μια πετυχημένη εκδήλωση ή για ένα προϊόν ή για ένα ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο συνέδριο. Welcome to the Red Bull Art of Motion in Santorini, one of the most beautiful Greek islands.